Όταν αγαπητοί μου καθημερινά λέμε την Κυριακή προσευχή, παρακαλούμε να μας δώσει ο Κύριος τον άρτον μας, τον επιούσιον. Αυτός ο άρτος στην πρώτη του διάσταση είναι αυτό που έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. Σε μια δευτέρα του διάσταση είναι ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάση, ο αληθινός, που όποιος τον τρώγει αυτόν τον άρτον δεν πεθαίνει τον θάνατον τον πνευματικό. Και αυτός ο άρτος είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο Χριστός προσφέρεται στην καθημερινή βρώση, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και στο Θείο του Λόγο. Αυτόν τον άρτον στη δευτέρα του διάσταση, τον πνευματικόν άρτον, τον άρτον του Θεού, τον έχουμε απόλυτα ανάγκη όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να ζούμε δηλαδή μια μυστηριακή ζωή, αλλά και πρέπει να μελετούμε είτε στην ανάγνωση, είτε στην ακρόαση, είτε εις την εσωτερική επεξεργασία, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος μας, ο επιούσιος, αυτός που καλύπτει τις ανάγκες της αληθινής μας ουσίας, που είναι η ύπαρξής μας. Δια της παρουσίας του άρτου, του Λόγου του Θεού, βεβαίως θέμα δεν τίθεται δια την παρουσία, αλλά υπάρχουν μόνο δύο προβλήματα. Το ένα είναι αν υπάρχει όρεξη εκ μέρους των ανθρώπων για αυτήν την βρώση αυτού του άρτου, και αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διακονήσουν τη διανομή αυτού του άρτου με προθυμία και με εντυμότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, με προθυμία και εντυμότητα, είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή να προσφέρεται ανελιπώς ο Λόγος του Θεού και να προσφέρεται εντύμως. Και το εντύμως το εννοώ έτσι, να προσφέρεται ο Λόγος του Θεού όχι περιτεθειμένος και όχι νοθευμένος, όχι ότι αυτό δεν είναι της μόδας και να το περικόψουμε, ή αυτό δεν ταιριάζει πολύ αλλά λίγο να το νοθεύσουμε. Αυτό είναι θέμα εντυμότητος του ομιλούντος. Σημειώσατε ότι η μεγάλη αξία των Αποστόλων δεν είναι ότι μπορούσαν να πρωτοτυπούν. Αν το θέλετε, ουδής Απόστολος επρωτοτύπησε. Η αξία του Αποστόλου γενικά, όχι των 12 και κάθε Αποστόλου μέσα στην ιστορία, η αξία του Αποστόλου βρίσκεται στο να παραδώσει εκείνο που παρέλαβε. Λέει στο 15 κεφάλαιο Αλφακορινθίους Απόστολος Παύλος: «Εγώ γαρ παρέδωκα ημίν, ο και παρέλαβον. Αυτό που πήρα, αυτό σας δίνω». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα ο ομιλών να είναι τουλάχιστον έντιμος άνθρωπος. Αλλά είναι και το άλλο μέρος. Εκείνοι που θα ακούσουν το Λόγο του Θεού, να προσέξουν πώς θα τον ακούσουν, να προσέξουν να μην τον παραποιούν. Υπάρχουν πολλά στάδια παραποιήσεως. Το πρώτο στάδιο παραποιήσεως είναι στα αισθητικά κύματα και στο χτύπημα των ήχων μέσα στο τύμπανο του αυτιού μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος: «Προσέχετε πως ακούγεται. Μην βγούμε έξω και
και πούμε ότι ο ομιλητής είπε εκείνο ενώ δεν το είπε, ενώ δεν το είπε αυτό, ή το είπε έτσι ενώ δεν το είπε έτσι. Να προσέχουμε πως ακούμε, γιατί υπάρχει σε εμάς τους ανθρώπους η τάση εκείνο που δεν πήρε το αφήμα να το συμπληρώνουμε με τη φαντασία μας. Δεν το πήρε το αφήμα, δεν το πήρε. Θα έχουμε και εμείς την εντυμότητα ως ακροατέ να πούμε δεν το άκουσα καλά, και όχι να πούμε έτσι το είπε και να είναι συμπλήρωμα της φαντασίας μας. Όπως και αν έχει το πράγμα, πρέπει να κοπιάσουμε, αγαπητοί μου, και εκείνοι οι οποίοι ακούν το Λόγο του Θεού να έρχονται εδώ, να ακούν με τα προσοχής, με τα προθυμίας, αλλά να κοπιάσουν και εκείνοι οι οποίοι διακονούν τον Λόγο του Θεού. Και έτσι όλοι θα κοπιάσουμε σε αυτή τη διακονία του Λόγου του Θεού, τη σοφίας του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν λέμε τον Λόγο του Θεού, θα το γράφουμε με λάμδα κεφαλαίο. Είναι ο Λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού, η ενυπόστατα σοφία του Θεού. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το ενανθρωπίσαν ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν κηρύσσουμε. Έτσι στο θαύμα του χορτασμού των πεντακυσχυλίων τα βρίσκουμε όλα. Βρίσκουμε τον άρτον και τον αισθητών και τον νοητών. Βρίσκουμε την πείνα του πλήθους και την προθυμία του να πάει να βρει τον Κύριο στην έρημο, αλλά και την προθυμία των μαθητών και των Αποστόλων στο να διακονήσουν εις την διανομή των βρωμάτων του άρτου προς το πλήθος. Έτσι όλοι μαζί, με την προθυμία που πρέπει να διαθέτουμε, ας αυξηθούμε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει και τούτη τη χρονιά της προσφοράς του Θείου του Λόγου. Όπως θα ενθυμίστε, τα θέματα που πέρυσι είχαμε αναλύσει ήταν από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Είχαμε φτάσει εις το 41ο χωρίον του δευτέρου κεφαλαίου. Βεβαίως στην Αγίο Τριαδικό Θεό θα συνεχίσουμε και φέτος το ίδιο αυτό θεόπνευστον, αληθινά θεόπνευστον βιβλίο. Μέχρι τώρα είδαμε αυτούς τους τελευταίους λόγους του Αναστάντος Κυρίου, την υπόσχεσή του δια την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, μετά των φωτισμών την Πεντηκοστή των Αγίων Αποστόλων, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο επωνόματι εξ όλων των μαθητών να ομιλεί προς τα πλήθη και να καταδεικνύει εις τα πλήθη από τους προφήτας και από τα γεγονότα που τα ζούσαν τη στιγμή εκείνη οι ακροατές του, όπως η κάθοδος, το θαύμα της Πεντηκοστής, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός. Τα πλήθη, είδαμε, κατενίδησαν και επίστευσαν εις το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου 3.000 άνθρωποι. Αυτός ο αριθμός που επίστευσαν, μαζί με τον αριθμό 120 που εδέχτηκαν την Πεντηκοστή εις το Ήπερον, συνέπηξαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου ο Ιερός Ευαγγελιστής θα μας εξιστορήσει τη ζωή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Η αξία του κειμένου, όπως θα δείτε, δεν είναι μόνο ιστορική, αλλά προπαντός και κυρίως γιατί καθρεπτίζει τη ζωή της Εκκλησίας ως τις μέρες μας μέχρι το τέλος του κόσμου. Έτσι,
θα μας δοθεί η ευκαιρία να νιώσουμε ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον ίδιο τον θεοίδρυτο οργανισμό που λέγεται Εκκλησία, με τον ίδιο παλμό, με την ίδια ζωή, με τις ίδιες υποχρεώσεις, με τα ίδια δικαιώματα που μας έδωκε η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Πατρός εν Αγίω Πνεύματι, ώστε να δεχτούμε το πρωτάκουστο και υπερβαίνον κάθε νόηση προνόμιο που έχουμε να ονομαστούμε τέκνα του Θεού. Έτσι αφιέρωμε, αγαπητοί μου, στο ιερό μας κείμενο στη σειρά των θεμάτων μας. Κεφάλαιον δεύτερον, στίχος 42. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ήσαν δε με προθυμία αναμένοντες την διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τις προσευχές. Ο στίχος αυτός κατά τρόπον περιληπτικότατον μας δίνει 4 κύρια χαρακτηριστικά της Θείας Λατρείας. Είναι η διδαχή, δηλαδή το κήρυγμα, είναι η κοινωνία, δηλαδή η φιλανθρωπία, η φροντίδα για τους πτωχούς αδελφούς, είναι η κλάση του άρτου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και η προσευχή που είναι το όλον πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει να σας πω ότι ο στίχος αυτός έχει ανεκτήμητον αξία, διότι μας διασώζει τον πυρήνα της λατρείας σε αυτά τα 4 κύρια χαρακτηριστικά του σημεία. Και ότι αν η Θεία Λειτουργία αποτελεί την καρδία της Ορθοδοξίας, δηλαδή του της ορθής δόξας, δόξης, δηλαδή της ορθής πίστεως, τότε καθρεπτιζόμενοι εμείς μέσα εις αυτά τα οποία μας διασώζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μπορούμε να συγκρίνουμε και να λέμε αν έχουμε Ορθοδοξία. Θα το πω άλλη μία φορά. Πολλά πράγματα συνιστούν την Ορθοδοξία, μέχρι το αντικείμενο εικόνα. Όμως όλων αυτών των πραγμάτων η καρδία, όπως σας είπα, είναι η Θεία Λειτουργία. Έλεγε ένας σοφός, σύγχρονος, ορθόδοξος θεολόγος ότι εάν καταφέρουν οι εχθροί της πίστεως να καταστρέψουν ό,τι νομίζουν ότι μπορεί να καταστρέψουν εις την Εκκλησία, μόνο εάν διατηρηθεί ο τύπος της Θείας Λειτουργίας όπως έχει, είναι αυτός ο τύπος της Θείας Λειτουργίας ικανός να συγκρατήσει την Ορθοδοξία και σε καιρούς καλύτερους, όταν οι εχθροί θα έχουν πλέον εξαφανιστεί, να αποδοθεί η Ορθοδοξία. Σας το λέγω για να αντιληφθείτε τι σημαίνει Θεία Λειτουργία. Είναι η καρδία της καρδίας της Ορθοδοξίας, η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό κάθε παραποίηση, κάθε κακοποίηση μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας είναι ένα αυτόχρημα έγκλημα εναντίον της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό αν δείτε, και θα το δείτε, να επιχειρούν βέβυλα χέρια να αλλάξουν τον τύπο της Θείας Λατρείας, να αντιδράσετε.
Το λέγω να αντιδράσετε, γιατί πολλά αλλάζουν σιγά σιγά, αλλά δεν αντιδρούμε. Και δεν ξέρω σε άλλους χώρους τι μπορεί να γίνεται, δεν με ενδιαφέρει, αλλά στο χώρο της πίστεως, όταν έχουμε αλλαγές επιταχύρων, που να βγαίνουμε να ξεστρατίζουμε από το πνεύμα της Ορθοδοξίας, νομίζω είναι το πράγμα πολύ σοβαρό. Και δεν έγκυται αυτή η αιμονή στην Ορθοδοξία σαν κάτι το στήρο και άγωνο πείσμα να κρατήσει κανείς την προγονική παράδοση, όπως θα θέλαμε να κρατήσουμε την παράδοση στον πολιτισμό ή στην αρχιτεκτονική ή στη μουσική. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου, είναι θέμα σωτηρίας. Εάν είμαι ή δεν είμαι ορθόδοξος, είναι θέμα σωτηρίας και αντιλαμβάνεστε θέμα κεριότατον και σπουδαιότατον. Γι' αυτό αγαπητοί μου, στο στίχο αυτό, όπως και στα παρακάτω, που διασώζουν αυτά τα λειτουργικά στοιχεία, θα παρακαλέσω προσέξτε, όπως πάντα προσέχετε, ώστε όλα αυτά να τα παρατηρήσουμε, να τα προσέξουμε, να δούμε πώς είναι τοποθετημένα και να δούμε κατά πόσο κατέχουμε σήμερα ως παράδοση το ορθόδοξο πνεύμα, όπως είναι κατατεθειμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτά τα κύρια στοιχεία, κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση της διδαχής της κοινωνίας, της κλάσεως του άρτου και της προσευχής, τα συναντούμε ήδη στα μέσα του δευτέρου αιώνα σε ένα μεγαλύτερο άπλωμα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα, γιατί το χωρίον αυτό του Λουκά είναι πολύ συμπυκνωμένο. Είναι από την πρώτη απολογία του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και του μάρτυρος, που υπέβαλε εις τον αυτοκράτορα Αντωνίνο και τον ιό του τον Μάρκο Αβρίλιο μεταξύ των ετών 138 και 161. Πρέπει να τα αναφέρω με αυτά τα στοιχεία, θα τα δείτε. Και τι του ηλίου λεγόμενη ημέρα πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων επί το αυτό συνέλευσης γίνεται. Και κατά την ημέρα που λέγεται η ημέρα του ηλίου μαζεύονται, γίνεται σύναξη ανθρώπων που έρχονται τόσο από την πόλη ή από τις πόλεις και από την Ήπεθρον, από τα χωριά. Ένα μικρό σχόλιο εδώ. Η λεγόμενη ημέρα του ηλίου ήταν η Κυριακή. Εμείς βεβαίως δεν λέμε σήμερα ημέρα ηλίου, λέμε ημέρα Κυριακή. Σημειώσατε ότι την απολογία του την κάνει στη Ρώμη. Συνεπώς η ονομασία αυτής της ημέρας δεν είναι ελληνική, είναι κατά μετάφραση. Είναι στον δυτικό κόσμο που διασώζεται στις παραδόσεις των λαών της Δύσεως η ημέρα έτσι, η ημέρα του ηλίου. Σας θυμίζω στην αγγλική πως λέγεται η Κυριακή, λέγεται Sunday, και Sunday θα πει η ημέρα του ηλίου. Sunday, η ημέρα του ηλίου, αυτή είναι η ημέρα του ηλίου, η Κυριακή. Κατά αυτήν λέγει την ημέρα γίνεται σύναξη, γίνεται συνέλευση, είναι ο εκκλησιασμός, συγκέντρωση επί το αυτό. Η ελληνική λέξη είναι εκκλησία, εκκλησιασμός, η καθ' αυτό ελληνική λέξη, εκ και καλό. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρι εκχωρεί. Ποια είναι αυτά τα απομνημονεύματα των Αποστόλων? Τα τέσσερα Ευαγγέλια.
από μνημονεύματα. Έγραψαν ό,τι για το πρόσωπο του Κυρίου, από ότι ως αυτόπτε ή παίρνοντες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, και κατέγραψαν τα ιερά τους Ευαγγέλια. Είναι γνωστό ότι από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα δύο του Ματθαίου και του Ιωάννου είναι από συγγραφείς αυτόπτες. Του Μάρκου και του Λουκά δεν είναι οι ίδιοι αυτόπτε, αλλά επί αυτοπτών έγραψαν. Ο Μάρκος, επί παραδείγματι, έγραψε το Ευαγγελιό του με μαρτυρίες του Πέτρου, του οποίου μαθητής ήταν, και μπορούμε να πούμε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κατά Πέτρον Ευαγγέλιον, ο οποίος βεβαίως ήταν και αυτόπτης μάρτης του προσώπου, του έργου και των παθημάτων και της Αναστάσεως Κυρίως του Χριστού. Και ακόμη λέγει ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται. Βλέπετε, είναι ο Απόστολος που θα λέγαμε σήμερα, ή τα αναγνώσματα, τα οποία σιγά σιγά μετεφέρθησαν εις τους εσπερινούς των εορτών. Μάλιστα, μπορείτε να δείτε τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας η ανάγνωση έγινε το πρώτου Αποστόλου της Αποστολικής Περικοπής εις τη λειτουργία τη λεγόμενη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφαθέου, την Ιεροσολυμητική αυτή λειτουργία. Μία περικοπή από την Παλαιά, μία περικοπή από τις Επιστολές και μετά μία περικοπή από τα Ευαγγέλια. Εκείνο το μέχρι εκχωρεί όσο τούτο χρονικά είναι δυνατόν. Δηλαδή, σήμερα παγιώθηκαν, θα σας πω παρακάτω γιατί, οι περικοπές. Μπορούσε να διαβάσει ο αναγνώστης ή ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, να διαβάσει πολύ, όχι όπως σήμερα λέμε μόνο μία ορισμένη περικοπή. Ήτα παυσαμένου του αναγινώσκοντος, όταν παύσει εκείνος που διαβάζει, ο προεστός, και ο προεστός είναι ο επίσκοπος. Στην αρχή η Εκκλησία παρίστατο ο επίσκοπος. Μετά ταύτα εντολή του επισκόπου είναι ο πρεσβύτερος. Διαλόγου την νουθεσίαν και πρόκλησιν της των καλών τούτων μηνύσεως ποιείται. Τι κάνει? Κήρυγμα. Τι λέει στο κήρυγμα? Προκαλεί με βάση τα αναγνώσματα νουθεσία και μίμηση καλών πραγμάτων. Έπειτα ανιστάμεθα κοινή πάντες και ευχάς πέμπομαι. Παρακολουθείτε τα στοιχεία αυτά. Έχουμε το τελευταίο που είπα, η διδαχή. Μετά λέγει, σηκωνόμαστε όλοι και αναπέμπομαι ευχάς. Είναι οι ευχές των πράξεων που λέει. Δηλαδή το σώμα της Θείας Λειτουργίας, που είναι οι ευχές και οι ύμνοι, το πλαίσιο της Θείας Λειτουργίας. Και ως προέθυμεν παψαμένων ημών της ευχής, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και όπως προείπαμε, γιατί και στο πιο πάνω κεφάλαιό του, στην απολογία του, έκανε πάλι νήξη του θέματος, όταν σταματήσουμε τις ευχές, τότε προσφέρεται άρτος και ίνος και είδωρ. Προσφέρουμε και είδωρ. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο βάζουμε νερό δύο φορές. Η μία στην προσκομιδή και η μία μετά την τέλεση του μυστηρίου, που έχει διαφορετική σημασία. Η πρώτη σημασία του νερού στο Άγιο Ποτήριο, κρύο νερό την πρώτη φορά, είναι κατά το «και ο αιωρακός με μαρτύρηκαν και αληθινή εστί αυτού η μαρτυρία», ότι εξήλθε της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. Και το αίμα είναι το μυστήριο της Ευχαριστίας και το νερό είναι το βάπτισμα, είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Η δευτέρα φορά που βάζουμε και είναι ζεστό, το λεγόμενο ζέον, αυτό δεν είναι τι άλλο παρά το σύμβολο της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα του Άγιον στην Αγία Γραφή φέρεται ως είδωρ και ως πύρ.
Σας θυμίζω το όραμα του Εζεκίλ που φεύγει, λέγει, νερό από το ναό και πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα και την κάνει να έχει ζωή. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με το σύμβολο του νερού. Σοφότατα δε η Εκκλησία με τα δύο σύμβολα του πυρός και του νερού δείχνει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πώς? Βάζοντας το πυρ μέσα στο νερό. Τι είναι τρόπο? Με το να ζεστάνει το νερό. Αυτό που λέγεται δέον. Είναι λοιπόν εκεί το σύμβολο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Εκεί σύμβολο. Δηλαδή η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή υπάρχει. Δεν έχουμε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή υπάρχει. Για να τη δούμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύμβολο. Και το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι στο Άγιο Ποτήριο και που είναι η Εκκλησία, έρχεται το ζέον και πίπτει μέσα, δηλαδή η Πεντηκοστή που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό αναπέμπει, λέγει ευχές. Αυτό το όση δύναμη, προσέξατε το, εδώ θα σας λυθεί και μια απορία. Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικούς τύπους Θείας Λειτουργίας. Μόλις προλίγου σας είπα για τον τύπο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Έχουμε πολλές. Του Αγίου Μάρκου, όσες σώθηκαν εννοείται. Έχουμε του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία εκεί καθιερώθηκε τελικά. Και ας πούμε και οι προηγιασμένοι, δεν είναι όμως τελεία λειτουργία, είναι προηγιασμένοι. Στην πραγματικότητα σώζονται 80 τύποι Αγίων αναφορών, δηλαδή ευχές που αποτελούν την καρδία της Θείας Λειτουργίας και αναφέρονται στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πώς υπάρχουν 80 τύποι και γιατί έχουμε αυτούς τους διαφορετικούς τύπους της λειτουργίας? Διότι το θέμα της συνθέσεως επίκυλε από τόπου εις τόπον και από επίσκοπον εις επίσκοπον. Εκείνο το όση δύναμη σε αυτό και όσον εκχωρεί αλλού σε άλλα κείμενα περιπεί στη διδαχή ή στις αποστολικές διδαχές έχουμε το όσον εκχωρεί, όσο μπορεί, όσο φτάνει, σημαίνει την ώρα που ετελείται το μυστήριο υπήρχαν και αυτοσχέδιες ευχές, αυτοσχεδία προσευχή. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και αυτοσχεδία προσευχή ιδιωτικά. Τι συνέβη όμως? Επειδή όλοι δε οι τύποι αυτοί ήταν ορθόδοξοι, διότι κάθε επίσκοπος φυσικά ήταν ορθόδοξος και ό,τι έλεγε στην προσευχή του για το μυστήριον ή το ορθόδοξον. Προσέξτε όμως, άρχισαν να αναφέρονται οι αιρετικοί και υπήρχε ο φόβος γνωθίας. Και τότε η Εκκλησία δια να περιφρουρήσει το περιεχόμενό της και να μην αφαιθεί, απαγορεύει τώρα να γίνεται αυτοσχέδιος προσευχή στη Θεία Λατρεία, όχι στην προσευχή μας την ατομική, στη Θεία Λατρεία το απαγορεύει αυτό και περιφρουρεί, περιμαντρώνει έναν τύπο ή κάποιους τύπους, αυτοί που μένουν. Και κυρίως ο τύπος, ο τρέχον, θα λέγαμε σε χρήση τρέχουσα, ο τύπος λειτουργίας, λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Βλέπετε όμως εδώ την αρχαίγωνο κατάσταση, πώς εκκινούνται μέσα στην Εκκλησία. Και ο λαός επεθυμεί, αυτή η περιφρούρηση έγινε για λόγους δογματικούς φυσικά, το καταλαβαίνετε. Διότι οι αιρετικοί βάζαν στοιχεία αιρετικά. Και ο λαός επεθυμεί λέγον το αμήν. Εδώ κάτι πολύ σπουδαίο. Ο λαός, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή, ο λαός για να πει το αμήν βεβαίως έπρεπε να ακούσει την ευχή.
πως θα πει το αμήν εάν δεν ακούσει την ευχή? Να σας πω πως θα το πήρα, να το παρομοιάσουμε αυτό. Να σας φέρει κάποιος μία απόδειξη που λέει εκεί τι χρωστάτε ή δεν ξέρετε τέλος πάντων τι γράφει. Να κλείσει το περιεχόμενο με το χέρι του και να μην ξέρετε τι γράφει και να σας πει βάλα από κάτω μία υπογραφή. Βάζεις υπογραφή? Εάν δεν διαβάσεις αυτό, βάζεις υπογραφή? Αμήν θα πει γέννητο, έτσι να γίνει. Πώς θα πεις λοιπόν το αμήν εάν δεν γνωρίζεις τι λέγει η ευχή? Απόδειξης. Οι ευχές, αγαπητοί μου, ελέγοντο. Νομίζω λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ένα σημείο λειτουργικού μαρασμού του λαού μας είναι γιατί δεν ακούγονται οι ευχές. Όταν κάποτε αρχίσει η λειτουργία να έχει τη βαρύτητά της μπροστά στους πιστούς, τότε θα αρχίσουν οι εκκλησίες να γεμίζουν. Τότε ο λαός θα καταλάβει τι θα πει η Θεία Λειτουργία και εξ αυτής τι θα πει Χριστιανισμός. Διότι η Θεία Λειτουργία, λέγει ένας σύγχρονος σπουδαίος θεολόγος, είναι η επιτομή του Χριστιανισμού. Όπως σας είπα αρχικά, ότι αν διασωθεί αυτή, διασώζεται η Ορθοδοξία. Είναι η επιτομή του Χριστιανισμού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, θα πρέπει να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό. Και είναι πολύ σπουδαίο. Ας είναι όμως. Μπήκαν πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία που αποπροσανατόλησαν μερικά σημεία. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι άμα δεν μπούμε τις ευχές δεν είμαστε Ορθόδοξοι. Μην πάει το μυαλό σας εκεί πέρα. Απλώς θέλω να πω ότι οι ευχές δίδουν εποπτείαν των λεγόμενων, των δρατωμένων, των δρόντων στοιχείων κτλ. Δίνουν μια εποπτεία. Μπορεί να βλέπει κανείς, πώς το λένε, να καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα, τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο. Και αν υπάρχει και μια λειτουργική αγωγή, δηλαδή κατά καιρούς να γίνεται μια ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, αυτό είναι βέβαια το ιδεώδες. Και συνεχίζω το κείμενο του Αγίου Ιουστίνου. Και η διάδοση και η μετάληψη από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Ένα ωραίο στοιχείο αυτό. Όταν, αγαπητοί μου, τελείωνε η Θεία Λειτουργία, τότε έγινε το η διάδοση και η μετάληψη από τον ευχαριστηθέντον εκάστο στον καθέναν. Δηλαδή κοινωνούσαν όλοι. Όσοι ήσαν απόντες, εμποδιζόμενοι από κάποιο σοβαρό λόγο, κυρίως αρρώστια, μετά τη Θεία Λειτουργία επήγαιναν οι διάκονοι, που ήσαν αρκετοί τότε στην Εκκλησία, ενώ σήμερα ο διάκονος είναι, χωρίς αυτό να προσβάλλει την Ορθοδοξία, το ξαναλέω γιατί σας είπα, θα σας εκθέσω τα στοιχεία, απλώς είναι μερικοί από προσανατολισμοί. Σήμερα είναι διακοσμητικά στοιχεία οι διάκονοι στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνουν να πούν τα ελληνικά και τίποτα άλλο. Και αν έχουν και ωραία φωνή, αυτό τίποτα άλλο. Ο διάκονος έκανε δουλειά. Έπαιρνε τη Θεία Κοινωνία και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, γιατί εδώ μιλεί για την Κυριακή ο Ιερός ο Άγιος Ιουστίνος, και πήγαινε να κοινωνήσει τους αρρώστους κάθε Κυριακή. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εδώ δείχνει φανερά, καθαρά, έξω από άλλα στοιχεία που έχουμε και κανόνες της Εκκλησίας μας που μιλούν δια την συχνή Θεία Κοινωνία, ότι οι πιστοί κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά Κυριακή. Αν μου πείτε βέβαια ότι γιατί εσείς μας εμποδίζετε, α, είναι άλλη παράγραφος εκείνο,
και στην αρχαιότητα, στην αρχαία εκκλησία, εκείνοι οι οποίοι αμάρταναν έπαιρναν κανόνα να μην κοινωνήσουν και μάλιστα να μην μπούνε μέσα στην εκκλησία. Διότι μπαίνω στην εκκλησία σημαίνει θα κοινωνήσω. Όσοι μπούνε μέσα δεν θα φύγουν χωρίς να κοινωνήσουν. Αν λοιπόν δεν έπρεπε να κοινωνήσεις, δεν έπρεπε να μπεις και στην εκκλησία. Και είχαμε εκείνοι τους προσπίπτοντας, τους προσκλέοντας, τους μετανοούντας έξω στον άρθηκα, απ' έξω, έξω στον ναό. Και όταν έκλεινε η πύλη, η θύρα, κατά το τα στήρας, δεν έμενε κανένας από εκείνους που δεν θα κοινωνούσαν. Είτε κατηχούμενος, είτε, δηλαδή αβάπτιστος, είτε ευρισκόμενος υπό κανόνα να μην κοινωνήσει. Αλλά ερωτούμε, γιατί δυσκολέψαμε, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό αγαπητοί μου, γιατί δυσκολέψαμε τη ζωή μας να μην μπορούμε να κοινωνούμε, γιατί την κάναμε, τη φτιάξαμε έτσι και ζούμε με αμαρτωλό τρόπο να μην μπορούμε να κοινωνούμε, γιατί? Δεν νομίζετε ότι μια αναβίωση, λειτουργική, χριστιανική αναβίωση της εκκλησίας μας είναι να αρχίσουμε να κοινωνούμε συχνά? Αλλά προσέξτε, και οι αιρετικοί κοινωνούν συχνά. Άλλο τι είναι, δεν είναι θεία κοινωνία εκείνο που κοινωνούν, κοινωνούν συχνά και οι προτεστάντες και τα λοιπά. Προσέξτε, συχνά. Έχουμε και ορθοδόξους οι οποίοι λένε συχνά να κοινωνείς χωρίς δεύτερον έλεγχο. Όχι, συχνά υπό την προϋπόθεση της καθάρσεως της καρδίας. Διότι αν δεν υπάρχει η κάθαρση της καρδίας, το λέγει σαφώς ο Αποστόλος Παύλος. Εάν διακρίναμε, λέει, τι κοινωνούμε, δεν θα παιδαγωγούμεθα από τον Θεό με τιμωρίες, ακόμα και με θάνατο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσπαρασκευάζουμε τον εαυτό μας να κοινωνούμε. Θεμελιώδη δε προπαρασκευή είναι η πίστη. Ανά πάσα στιγμή θα ελέγχω, ορθώς πιστεύω? Μήπως κάτι δεν το πιστεύω σωστά? Μήπως δεν πιστεύω στο σώμα και το αίμα του Χριστού? Και μετά είναι ο βίος. Δεύτερο στοιχείο από το βίο είναι η αγάπη. Γι' αυτό λέμε μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Το μεταπίστεως ή ό,τι αφορά στο περιεχόμενο. Δεν μπορώ να έχω εσφαλμένη τοποθέτηση, δηλαδή να έχω αιρετικές θέσεις. Και το μεταγάπης είναι η συμπίκρωση του βίου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθώ στην ζωή μου, στην πράξη. Βέβαια, η αγάπη καθεαυτήν και η αγάπη ως περιεκτικό όνομα όλων των άλλων εντολών. Διότι αν αγαπώ, πως θα πάω να πορνεύσω? Αν αγαπώ, πως θα πάω να κλέψω? Αν αγαπώ, πως θα δύρω τον άλλον? Πως θα δικήσω? Αυτά όλα είναι μέσα στην αγάπη. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος: «Είδε φορούντες και βουλόμενοι κατά προαίρεση έκαστος, την εαυτού οβούλεται δίδωση και το συλλεγόμενον παρά το προεστώτη αποτίθεται, και αυτός επικουρεί ορφανίστε και χείρες και τις διανόσων ή διάλην αιτίαν λυπωμένης και τις ενδεσμής ούση και τις παρεπιδήμης ούση ξένης και απλώς πάση της εν χρία ούση κι δαιμόν γίνεται. Και εκείνοι που ευφορούν και θέλουν», όχι ευφορούν, αλλά ευφορούν και θέλουν. Βλέπετε, δεν υπάρχει ξαναγκασμός. Όχι να ευφορείς, αλλά και να θέλεις. Κατά προαίρεση έκαστος. Βλέπετε, δεν υπάρχει βία. Αν θέλεις και ό,τι θέλεις, θα δώσεις τον οβολόν σου. Είναι το φιλόπτωχον ταμείον. Όταν ήμουν νεότερος, ξέρετε, οι νέοι πολλές φορές έχουν μερικές νεανικές, θα λέγαμε, ιδεαλιστικές
θα λέγαμε, τοποθετήσεις. Είναι εκείνος ο περίεργος ιδεαλιστικός ζήλος, ο οποίος βεβαίως είναι εναντίον της πίστεως. Ο ιδεαλισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Σας το έχω πει πολλάκι σε αυτό. Έλεγα, κατά έναν πουριτανικών τρόπων, έλεγα. Και τώρα τι χρειάζεται ο δίσκος? Να βγαίνουν εκεί οι επίτροποι με το δίσκο και να ρίχνεις τα λεφτά μέσα? Και επιδεικτικός δεν έριχνα χρήματα εις των δίσκων. Επιδεικτικός. Βεβαίως περιττό να σας πω, όχι σήμερα, πολλά χρόνια από σήμερα, έχω αλλάξει αντίληψη. Διότι βλέπω ότι όταν βγει ο δίσκος, δηλαδή το ταμείο που θα μαζέψει η Εκκλησία χρήματα, δεν είναι παρά αρχαιοτάτη συνήθεια. Και αν θέλετε, αυτός ο ίδιος ο Κύριος στάθηκε απέναντι από το παγκάρι το γαζοφυλάκιο του ναού και κοιτούσε τι ο καθένας έριχνε. Ο Θεός ήξερε βεβαίως τι ο καθένας ρίχνει, αλλά στάθηκε και σαν άνθρωπος να ειδεί τι ο καθένας ρίχνει μέσα στο ταμείο το γαζοφυλάκιο του ναού. Είδε μια φτωχή εκεί γυναίκα, το ξέρετε την ιστορία, την ξέρετε, που είχε ένα δίλεπτον, δηλαδή 2 λεπτά σημαίνει το 1/5 της δεκάρας, ένα δίλεπτον, και το έβγαλε από την τσέπη της και το ρίξε εις τον κορβανάν, εις το γαζοφυλάκιο. Και ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, τη βλέπετε αυτή χείρα, χείρα γυναίκα, αυτή έριξε περισσότερο από όλους, γιατί έριξε το υστέρημά της, ενώ όλοι οι άλλοι ως ευφορούντες έριξαν τον οβολόν του. Δηλαδή ότι το να ρηθούν χρήματα είναι αγιογραφικών. Αν διαβάσετε μάλιστα την Παλαιά Διαθήκη πως έκαναν έρανον μετά την Βαβυλωνιακή εκβαλωσία, διανακτιστεί ο ναός για να μην πάω εις την έρημον, όταν ο Θεός λέγει στον Μωυσέα να φτιαχτεί με χρυσά αντικείμενα η σκηνή του μαρτυρίου και με πολύτιμο ηματισμό. Έπρεπε η κυβωτός να γίνει με επένδυση χρυσού, τα θυμιατήρια όλα χρυσά, όλα χρυσά. Και τι λέγει τώρα ο Θεός? Θα μαζέψεις από το λαό κοσμήματα, σκουλαρίκια, βραχιόλια, τι είχε ο καθένας, για γυναίκα και τα λοιπά. Θα μαζέψεις, λέγει, τα κοσμήματα αυτά και θα τα φτιάξεις αντικείμενα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Έτσι, άμα διαβάζουμε, αγαπητοί μου, την Αγία Γραφή, τη διαβάζουμε, έχουμε εποπτεία όλων αυτών των πραγμάτων, είμεθα μέσα στο ρεαλισμό του χριστιανισμού, μέσα στην πραγματικότητα, και δεν παρεξηγούμε κάτι που γίνεται. Ωστόσο, εδώ λέγει, υπήρχε το φιλόπτωχο ταμείο, να σας το πω με απλά λόγια, που εξυπηρετούντο, λέγει, τα ορφανά, οι χείρες, οι άρρωστοι, όποιος, λέγει, κάτι του έλειπε, ή διάλυνε αιτίαν λυπωμένης, και τις ενδεσμήνουσι και οι φυλακισμένοι, και όταν ήρθοντο στην πόλη παρεπίδημοι και ξένοι να τους φιλοξενήσουν, από εκείνα τα χρήματα έδιδαν, και απλώς πάση της εγχρία ούση κηδεμόν γίνεται. Ο προεστός, λέγει, γίνεται κηδεμόν, φροντιστή όλων εκείνων οι οποίοι μπορούσαν να έχουν μία ανάγκη. Τι παρατηρήσαμε, αγαπητοί μου, εδώ στην απολογία του Αγίου Ιουστίνου, με ένα άπλωμα των όσων μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το βιβλίο των πράξεων? Παρατηρήσαμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα λειτουργικά στοιχεία, λειτουργικά. Το φιλόπτωχο ταμείο είναι λειτουργικό, μέσα στη λειτουργία, μέσα στο χώρο της λειτουργίας γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει σημασία, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, θα κάνουμε ανάλυση εκτενή. Να διασώζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν την ορθόδοξο λατρεία μας. Και τώρα ας έρθουμε στο κείμενο του Ευαγγελιστού Λουκά των πράξεων, να τα δούμε αυτά επιμέρους. Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων. Αυτοί που πίστεψαν, η πρώτη εκκλησία, ήσαν, λέγει, προσκαρτερούντες μετά πόθου και μετά προθυμίας, έμεναν
να ακούσουν την διδαχή των Αποστόλων. Αυτό το προσκαρτερούντες είναι σε χρόνο εμεστώτα και δείχνει τη διάρκεια αλλά και την ποιότητα της αποδοχής που ήτο μεταζήλου και επιμονής. Τι θα πει διάρκεια? Ξέρετε πόσο κρατούσε, αγαπητοί μου, το κήρυγμα? Πολύ. Ξέρετε ότι το άκουγαν με τα μεγίστης προσοχής? Αυτό εκφράζεται από τη μετοχή προσκαρτερούντες. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ερημινεύοντας τούτο το χωρίο στις πράξεις: τούτο φυσίλ ή να δείξει ότι πολλήν χρόνων αυτούς εδίδασκον. Ο πολλής χρόνος σημαίνει μέσα στην ημέρα πολλής χρόνος. Εκ τούτου δήλων, λέγει ο ίδιος πατήρ, ότι ου μίαν ημέρα ουδέ δύο και τρεις, αλλά επί πολλά σε διδάσκοντο άτε εφέτερον μεταστάντες βίων. Αφού πήγαν σε άλλο δύο, έπρεπε να μάθουν νέαν πολιτείαν, νέο τρόπο ζωής. Συνεπώς έπρεπε να ακούσουν, να μάθουν. Εγώ θα σας έλεγα, το πνεύμα του Αγίου Πατρός είναι τούτο: σ' όλη μας τη ζωή πρέπει να ακούμε, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ο βελτιωτικός, το βελτιωτικό στοιχείο της ζωής μας, εφόσον ζούμε μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται κόσμος. Και ο κόσμος έχει τα τερτύπια του και τον τρόπο του, την οτροπία του, την αμαρτωλή, για να μπορούμε να ξεκολλάμε, να φεύγουμε, να υφιστάμε θα κάθαρση. Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή, αγαπητοί μου, να ακούμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι καθαρτικός. Δηλαδή καθαρίζει ο Λόγος του Θεού και μας κάνει συνειδητούς χριστιανούς με βελτιωμένη αύξουσα πνευματική ζωή. Έτσι βλέπουμε στην εποχή των Αποστόλων ότι το κήρυγμα είναι το και καθημερινών, και καθημερινών, αλλά και χρονικά μακρύ. Το ότι έτσι έχουν τα πράγματα φαίνεται και από κάτι άλλο. Όταν προέκυψε η ανάγκη των τραπεζών, της διακονίας των τραπεζών, δηλαδή των κοινών εκείνων γευμάτων που θα δούμε παρακάτω, λίγο παρακάτω, ο επόμενος στίχος, μεθεπομένη φορά, πρώτα ο Θεός, να αναλύσουμε πως είχαν, λέει, άπαντα κοινά, που μερικοί λέγουν από εδώ ξεκινάει ο κομμουνισμός. Καλά, θα το δούμε κατά πόσο ξεκινάει από εκεί. Προσέξτε, προσέξτε, βρίσκουν ομοιότητες, βρίσκουν ομοιότητες. Ο χριστιανισμός δεν έχει με τίποτα ομοιότητα, αν σας είπα προηγουμένως, ούτε με τον ιδεαλισμό του Πλάτωνος, ούτε με τον πραγματισμό του Αριστοτέλους, ούτε με τίποτα. Ο χριστιανισμός είναι αυτό που είναι. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνα όλα τα ανθρώπινα. Ίσως απόλυτο θα με πείτε, μελετήστε και θα το ειδείτε. Θα το ειδείτε αυτό το πράγμα. Μελετήσατε μόνο. Ζήσατε το και θα το αντιληφθείτε αυτό το πράγμα. Ωστόσο, όταν υπήρχαν αυτά τα κοινά τραπέζια, ήταν ένας κόπος. Έπρεπε να πάνε να ψωνίσουν στην αγορά, να μαζέψουν χρήματα βεβαίως, να ψωνίσουν, να μαγειρέψουν, να στρώσουν και να ξεστρώσουν τραπέζια. Κάποιοι άνθρωποι έπρεπε να υπηρετούν. Αλλά εζημιώνεται το κήρυγμα. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αφού συγκάλεσε το πλήθος, δεν είναι καλό εμείς να αφήσουμε το Λόγο του Θεού και να υπηρετούμε τα οικονομικά της Εκκλησίας. Διακονήν τραπέζες. Βρείτε 7 ανθρώπους που να έχουν πνεύμα Θεού, βρήκαν τους 7 διακόνους, οι οποίοι ανέλαβαν τα οικονομικά της Εκκλησίας, τη διακονία των τραπεζών. Αυτό τι δείχνει? Δια να είναι οι Απόστολοι απερίσπαστοι εις την προσφορά του Θείου Λόγου.
Και από αυτό φαίνεται ότι το κήρυγμα ήτο συνεχές, χρονικά μακρύ και καθημερινό. Και καθημερινό. Έχει σημασία αυτό που σας το λέγω. Διότι απλούστατα ήτο ουσιώδες στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όθεν ανάγκη το διδασκάλο σπύριν καθεκάστην, ως υπήν ημέραν, ή να τη γούν συνεχεία, δυνηθεί κρατηθήνε παρά της ακούση της διδασκαλίας ο λόγος». Λέγει είναι ανάγκη στον διδάσκαλο να σπέρνει κάθε μέρα ή να είναι δυνατόν, ώστε με τη συνέχεια να σπέρνει το λόγο του Θεού, ώστε με τη συνέχεια να μπορεί να κρατηθεί από εκείνους που ακούνε ο λόγος της διδασκαλίας. Υπάρχει ένας κανόνα αποστολικός, ο 58ος, λέγει το εξής: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος αμελών του κλήρου ή του λαού και μη παιδεύων αυτούς την ευσέβεια, αφοριζέστο, επιμένων δε τη αμελία και ραθυμία, καθερίστο». Δεν θα μείνω πιο πολύ παρά μόνο σε μια γραμμή ερμηνείας που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Χρέος», γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιον, «χρέος απαραίτητον ορίζεται εις τον επίσκοπον να διδάσκει κάθε κάθην τον υποκείμενον αυτό λαών». Ο υποκείμενος δηλαδή αυτός που είναι ο λαός μας. Κάθε κάθε να το διδάσκει, είτε βέβαια σαν κήρυγμα προς αυτό, είτε σαν κατήχηση, είτε κατηδίαν. Τα ευσεβή δόγματα. Και ο πρεσβύτερος, διδακτικούς είναι και τους πρεσβυτέρους χρή και λοιπά. Και ο πρεσβύτερος το ίδιο, γιατί λέει πρέπει να είναι διδακτικός και ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος. Αυτό το διδακτικός δηλαδή συνεχώς να κάνει διδασκαλία. Σήμερα χρονικά, αγαπητοί μου, τι να πω, το λειτουργικό κήρυγμα, άστο ότι κάποτε έλειπε ολότερα, μάλιστα και σήμερα σε κάποιες περιοχές λείπει ολότερα, για να μην πω ακόμη εκείνο το περίεργο, απαγορεύεται κιόλας. Έφτασε στις πόλεις να είναι ο χρόνος διαρκείας του, το λειτουργικό εννοώ κήρυγμα, μόλις στα 10 λεπτά. Το επιχείρημα ότι οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Βέβαια, όταν δεν τους κουράσουν στο κήρυγμα, θα κουραστούν οι άνθρωποι στις δίσκο και όπου αλλού. Ποιοτικά δε το κήρυγμα, πρέπει να πούμε, σήμερα ως επί το πολύ έχει πολιτιστικές, κοινωνιστικές και ηθικιστικές αποχρώσεις, χωρίς να δίδεται ο άρτος του δόγματος και της ευσεβίας στο λαό, πάλι με ένα επιχείρημα. Ο λαός δεν καταλαβαίνει. Ο λαός δεν καταλαβαίνει. Απόδειξη. Ο λαός δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε, θα σας το πω και είναι προς τιμήν σας. Καμιά φορά έρχεται κανένας που είναι γραμματιζούμενος και βλέπει μερικές κυρίες και γιαγιούλες που κάθονται μπροστά και μου λέει, πολλές φορές αυτό μου έχει συμβεί, και καλά σας καταλαβαίνουμε, λέει, και είναι οι γιαγιούλες. Βεβαίως, αν δεν καταλάβαιναν θα ερχόντουσαν, και έρχονται ανελιπώς και έρχονται νωρίς να πιάσουν και καρέκλα, να είναι και κοντά. Εάν δεν καταλάβαιναν θα ερχόντουσαν. Γιατί λοιπόν δεν καταλαβαίνει ο λαός? Σαν ότρωει ο λαός, για να μην του πούμε βαθιά και δύσκολα. Θα καλλιεργηθεί ο λαός. Κάποτε ξεκινάμε και ο λαός καλλιεργείται. Σας λέγω πως προσφέρεται σήμερα στο χώρο το δικό μας στην Ελλάδα το κήρυγμα. Βεβαίως έχουμε περιπτώσεις λαμπρού κηρύγματος, βεβαίως με περιεχόμενο σωστό, αλλά σας λέγω όμως και τι ακόμα υπάρχει. Και μην νομίζετε ότι είναι ένα θέμα μόνο του κλήρου για να διορθώσει τα πράγματα, είναι και του λαού. Όταν ο λαός πει στον ομιλητή,
θέλω με άρτον και όχι άχυρον, τότε αυτός θα σπείρει, θα θερήσει, θα αλέσει, θα ζυμώσει, θα φουρνίσει και θα προσφέρει. Δηλαδή θα κουραστεί να προσφέρει το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ φυσικό. Πότε? Άμα ο λαός το ζητήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο λαός πρέπει να αρχίσει ξανά να διψά και να πεινά το Λόγο του Θεού. Και έρχομεθα τώρα σε ένα άλλο σημείο. Προσκαρτερούντες τη κοινωνία. Όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, πρόκειται περί της φιλανθρωπίας. Λίγο πιο κάτω όμως θα πει «οι πιστεύοντες ήχονα πάντα κοινά». Είναι στον μεθεπόμενον στίχον. Σε μια χριστιανική αδελφότητα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και πεινώντες και χορταζόμενοι. Δεν μπορεί ο ένας να πεινάει και ο άλλος να ξεκυλιάζεται από το φαΐ. Μία τέτοια περίπτωση έχουμε στην Κόρινθο, αγαπητοί μου. Εννοείται στην αρχαία Κόρινθο, όχι σήμερα. Αν υπάρχει και σήμερα δεν ξέρω. Μία αταξία η οποία γίνεται τότε στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, την οποία έμαθε ο Αποστόλος Παύλος, και τους γράφει αυτά που θα σας διαβάσω. «Συνερχομένον ημών επί το αυτό ούκε στη Κυριακό δείπνο φαγήν, έκαστος γάρ το ίδιον δείπνο προλαμβάνει εν το φαγήν, κι ως μεν πεινά ως δε μεθύ. Μη γαρικία σου κέχεται εις το εστίν και πίνην, ή της εκκλησίας του Θεού καταφρονείται και κατεσχύρεται τους μη έχοντας. Τι ημιν είπω, επενέσω ημας εν τούτο, ούκε επενώ». Επειδή το πράγμα υποτιμήθηκε στην Κόρινθο σε σχέση με την Ιερουσαλήμ, έπαιρναν τα φαγητά τους ο καθένας και πήγαιναν στον κοινό τόπο να φάνε. Ο πλούσιος έπαιρνε τα πλούσια φαγητά του και ο φτωχός έπαιρνε τα φτωχά φαγητά του. Κάτι ακόμα. Εκείνοι που πήγαιναν πιο μπροστά ξεκινούσαν να τρώνε και δεν περιμέναν εκείνοι που μπορούσαν να αργήσουν. Αταξία. Χρονική και ποιοτική αταξία. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν τρέπεστε. Ο ένας που έχει πολλά φαγητά κάθε και τρώει και χορταίνει, και ο άλλος πεινάει. Μάλιστα, ως μεν πεινά ως δε μεθύ. Για να φάνεις να μεθάς σημαίνει έφαγες καλά και μεθάς, κι άλλος πεινάει δίπλα σου. Εσύ μεθάς κι άλλος πεινάει. Τι λέει να σας κάνω? Να σας επενέσω? Δεν θα σας επενώ. Ή δεν έχετε σπίτια να καθίσετε να φάτε? Δεν μπορείτε στο σπίτι σας να καθίσετε να φάτε? Γιατί να πάτε να φάτε στο κοινό τραπέζι, αν υποτεθεί ότι ξεκινάτε με τέτοιες προϋποθέσεις? Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, αγαπητοί μου. Ξέρετε γιατί? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, την ερχομένη φορά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αυτή η κοινωνία ήταν βεβαίως υλική. Κάτσαν να φάνε μαζί. Έχει πνευματικότητα. Φέρει πήγε στην τράπεζα μια μονή. Δεν είναι γιατί θα καθίσουν όλοι μαζί να φάνε. Έχει σημασία. Υπάρχει κοινωνία. Κοινωνία όχι στο φαγητό. Κοινωνία των προσώπων. Γιατί τάχα δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας στο σπίτι μας? Γιατί καλούμε φίλους και συγγενείς? Γιατί κάνουμε τα τραπέζια? Για να τους δείξουμε ότι έχουμε αυθονία αγαθών και χρήματα να αγοράζουμε ακριβά τρόφιμα? Όχι βεβαίως αυτό. Αλλά αναζητούμε την κοινωνία των προσώπων. Αυτή η κοινωνία είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο, βασικό στοιχείο για τη ζωή του ανθρώπου. Πόσο μάλλον εάν αυτό είναι τοποθετημένο μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Έτσι βλέπει κανένας, αγαπητοί, ότι το στοιχείο της κοινωνίας είναι θεμελιώδες. Αλλά επειδή όμως
έχει κι άλλα πολλά πάνω σε αυτό το σημείο να πούμε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.